πάρει λοιπόν τον Μάρκο. Επιστρέψαμε στον Μάρκο Σεφερλή. Και είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα ιδιαίτερο μοναδικό τρόπο να σχολιάζει την επικαιρότητα. Ό,τι και αν προκύψει από αυτήν και ό,τι και αν γεννηθεί. Και επειδή η επικαιρότητα τελευταία είναι πλούσια, προτού μπούμε στο παρασύνθημα, θέλω να πάμε να ακούσουμε άλλα δικές σου ατάκες που γίνανε συνθήματα τελικά μέσα από τα έργα σου και μέσα από τις εμφανίσεις σου και μέσα από τις επιθεωρήσεις σου και όλα αυτά. Αφού το δούμε, μετά θέλω να προσπαθήσεις εδώ να βγάλεις και καινούργιες ατάκες με αφορμή την επικαιρότητα. Πέτρο, Πέτρο, τι κάνεις, τι κάνεις. Σωστό! Σκουλίκι. Πολυτάλαντος, ευφυής, ατακαδόρος και πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Αυτός είναι ο Μάρκος Σεφερλής, ο κωμικός με τις απίστευτες ατάκες και το πηγαίο χιούμορ. Ναι, βλέπετε παρακαλώ. Σε λατρεύω εσένα. Μια άλλη φορά, πάλι δεν με είχαν ληστεύσει πριν 2 χρόνια. Τέσσερα άτομα ήταν, ένας Ιταλός, ένας Γερμανός, ένας Ρώσος και ένας Πόντιος. Και πέσανε στη ζούγκλα. Ακολούθησαν πολλές επιτυχημένες εκπομπές στην τηλεόραση, ενώ οι ατάκες του κάνουν θράψη κυρίως στην νεολαία που τις έχει υιοθετήσει. Φίλοι μου, καλή, καλή μου φίλοι, γεια σας. Ετοιμάζομαι πάλι να πάω σε πάρτι μας και... Πώς, γιατί ντύθηκα παπαγάλος, τι να ντυνόμουνα, παπαάγγλος. Θα μιλήσεις, άκουσες, να τα ξεράσεις όλα. Γιατί εγώ είμαι ταξιέρχος Θεοχάρης, δεν με ξέρεις καλά. Τι κάτω σκουλίκια σαν και σένα, τα κάνω με τα κρεμμυδάκια μαλάχινα μου. Άκουσες, θα μιλήσεις, σκουλίκι, θα μιλήσεις, να τα ξεράσεις όλα. Λέγε ρε, είσαι τρομοκράτης, ποιος σου έδωσε τον τυχοκόπη, ε. Με κρυώνει το δεξί γι' αυτό. Όσο για την αρβίλα, την αρβίλα ό,τι κι ό,τι. Οι μιμήσεις του απίστευτες. Νότης Φακιανάκης, Λευτέρης Πανταζής, Τρίφων Σαμαράς, Βασίλης Καράς είναι ορισμένοι από τους χαρακτήρες που ενσαρκώνει. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Έρχομαι εγώ, μη γυρίζει εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες, μωρό μου είσαι εσύ. Είμαι από τη Μάνη, ξέρετε. Υπηρώτης και τα πήρα στο κρανίο. Έχω ήδη μία μήνυση από μία ένωση οικολόγων. Γιατί λέει πήγαν, είδαν την ηχθιόσκαλα και βρήκαν ότι έχω φτιάξει πάρα πολλά σκαλοπάδια. Λέει και είναι δύσκολο για τα ψάρια να ανεβαίνουν. Ναι, κουράζονται λέει τα ψάρια να ανεποκατεβαίνουν. Ακούστε. Και εντάξει λέει τα ψάρια τα μεγάλα, τα μπαρμπούνια, οι υπέστροφες, τα λιθρίνια, οι καρχαρίες. Αλλά τα μικρά, οι σπάρι, οι γόπες, τα αποτσίγαρα γενικά. Κάθε χρόνο και στο θέατρο σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Αυτό τι είναι? Πωνσταγκός. Και γιατί είναι ανάποδα? Ξέρω εγώ, μπορεί να κοιμόταν την ώρα που τον έβγαλε η γυναίκα από το ψυγείο και δεν ήθελα να τον ξυπνήσει. Έτσι αντιδρούμε λίγο πια οι Έλληνες όταν έχουμε νεύρα. Όπως έκλεισε το βίντεο. Θέλω να σε δω, Μάρκο. Ναι. Τώρα που γράφεις, γιατί είσαι σε ίστρο. Ναι. Συγγραφικό. Εάν θα γράψεις για το επεισόδιο Κανέλη Κασιδιάρη. Και αν θα παίξεις και τους δύο ρόλους μαζί. Στο θέατρο δεν γίνεται να παίξει τους δύο ρόλους, αλλά το συγκεκριμένο περιστατικό έχει γραφτεί, έχει ενσωματωθεί σε νούμερο της παράστασης. Δεν ήταν δυνατό να μην ενσωματωθεί και διάφορες αναφορές γίνεται, αλλά και το περιστατικό αυτούσιο το βλέπει ο θεατής στην παράσταση. Εσύ ποιο ρόλο κάνεις? Εγώ κάνω του Κασιδιάρη. Την Κανέλη ποιος την κάνει? Ο Γιάννης ο Καπετάνιος. Δεν κάνουμε ακριβώς. Θα δεις τι ακριβώς γίνεται. Έχει ενσωματωθεί το περιστατικό μέσα σε ένα αεροπλάνο που πάμε. Έχετε ξεκινήσει, Μάρκο. Έχουμε ξεκινήσει τις πρόβες. Ήταν να ξεκινήσουμε το Σάββατο αυτό και την παράσταση, αλλά λόγω του εκλογικού αποτελέσματος που μας αναγκάζει να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να προσθέσουμε. Όχι, ξέραμε τι περίπου θα γίνει, αλλά προσθέτουμε κάποια καινούργια πράγματα. Ξέρεις, επιθεώρησε αυτό για να είναι επίκαιρη και να διαρκέσει όλο το καλοκαίρι. Είναι φουλ έτσι μέσα στην πολιτική επικαιρότητα. Φουλ φέτος, εγώ παρόλο που δεν έκανα πολιτική σάτυρα, φέτος τα περισσότερα νούμερα σχεδόν όλα έχουν πολιτική χρειά. Βέβαια δεν είμαι από αυτούς που βγαίνω και καταγγέλλω και κάνω κήρυγμα στον κόσμο. Απλά περιγράφω όλα αυτά που έχουν δει
όλοι οι άνθρωποι με το δικό μου τρόπο. Από εκεί και πέρα είναι τόσα πολλά τα γεγονότα. Πιστεύω ότι τα έχω συμπεριλάβει όλα. Και προσθέτω και καινούργια τώρα. Και έτσι η πρεμιέρα θα γίνει την Παρασκευή 29 Ιουνίου στο Δελφινάριο με τον τίτλο «Troy Story 30 χρόνια τώρα». «Troy Story 30 χρόνια τώρα». Υπάρχει κάποιο έτσι άλλο πρόσωπο της τηλεόρασης που να έχεις προσθέσει φέτος? Της τηλεόρασης όχι, αλλά κάνω δύο πρόσωπα πολύ γνωστά, πολύ, που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Ελλάδος. Το ένα είναι η Άγγελα Μέρκελ. Και το άλλο είναι η Βίκη Σταμάτη, η οποία έχει παίξει και αυτή σημαντικό ρόλο στην πορεία της Ελλάδος και στην οικονομική κατάσταση της χώρας όλα αυτά τα χρόνια. Και στα κρόσια των καναπέδων. Πώς? Και στα κρόσια των καναπέδων. Και τα κρόσια και τις κουρτίνες και γενικά η όλη η πορεία της από πού ξεκίνησε και πού έφτασε. Γίνεται μια συνέντευξη μέσα στο Κορυδαλό, μέσα σε ένα πολυτελές σκελί με μπουντουάρ, με καναπέδες ωραίους. Να, σε περίπτωση που δεν το έχεις ενημερωθεί, θα το δούμε και τώρα, το επεισόδιο της Λιάνας Κανέλη και του Ηλία Κασιδιάρη έχει γίνει και τραγούδι. Αυτό έγινε ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, στο YouTube συγκεκριμένα. Πάρε μια γεύση, μήπως πάρεις και ιδέες. Είναι αυτό που σου λέω, τα γεγονότα προχωρούν τόσο πολύ γρήγορα που πρέπει και εμείς για να είμαστε εύστοχοι. Να είσαι στις επιφυλακή. Να, βέβαια, και να ανταλλάζουμε. Για να δούμε. Α, το δούμε. Εντάξει, αλλά επειδή είναι τώρα η πολιτική επικαιρότητα καυτή, θα ήθελα να τα ακούσω και λιγάκι σε πιο μπουζουκλερή. Να στηρίξουμε και το ελληνικό προϊόν. Λίγο πιο λαϊκό. Θέλω λίγο σε κάτι πιο λαϊκό. Μια πιο λαϊκή βεριζόνη με μπουζουκάκι και μπαγλαμαδάκι. Πάντως αυτό έχει 55.000 κλικαρίσματα. Και άλλο ένα εμείς το κάνουμε τώρα. Κάνε την πρόσταση. Εντάξει, θα δείτε και live στο Δελφινάριο το καλοκαίρι, θα δείτε όλη τη σκηνή live με το δικό μας τρόπο. Ο Γιάννης Καπετάνιος πρέπει να παίρνει διπλόμιστο. Μία που τη τρώει και μία που παίζει. Ζαρτάκος εποχής είναι. Το Γιώργο Παπαδάκη, ποιος τον κάνει, ρε παιδιά? Θα τον έχετε τον Γιώργο Παπαδάκη στο σκέτς. Το όχι, όχι, όχι. Ο Γιώργο Παπαδάκη, όχι το συγκεκριμένο. Θα δείτε, είναι μια άλλη εκδοχή της σκηνής αυτής. Παραπέμπει και ο κόσμος καταλαβαίνει τι είναι αυτή η σκηνή. Αλλά με το δικό μας τρόπο, μέσα, ενσωματωμένη μέσα σε ένα δικό μας νούμερο. Αλλά είναι ακριβώς στη σκηνή όπως τη βλέπουμε τα όχι, 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 με τον κύριο Παυλόπουλο, ο οποίος ήταν ατάραχος και δεν είχε καμία συμμετοχή στο περιστατικό. Δηλαδή, αυτό είναι και η σάτυρα. Δεν κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εμείς το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο. Με ρώτησατε και για άλλο τηλεοπτικό πρόσωπο τώρα από την. Κάνω και τη Λάλε. Και γενικά κάνω μια σάτυρα στα τουρκικά σύριαλ. Όπου μπερδεύονται μεταξύ τους, μπλέκονται το ένα με το άλλο. Οι ήρωες μπαίνουν από το ένα στο άλλο. Γιατί η τηλεόραση πια ελληνική έχει μόνο τουρκικά σύριαλ. Και επειδή στο τέλος κάνω και ένα νούμερο με κάποια κέρινα ομοιώματα, όπως είναι το Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, της Μπουμπουλίνας, του Νικηταρά, που ζωντανεύουν κάποια στιγμή και αρχίζουν και μιλάνε και λένε εκεί σκληρά πράγματα και αναφέρουν και για τα τουρκικά σύριαλ, που τελικά μεγαλώνουν τα παιδιά μας μαθαίνοντας μια ξένη γλώσσα η οποία είναι τουρκική. Τελικά. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και όρος από τους Τούρκους παραγωγούς να μην μεταγλωτίζονται σε όλη την Ευρώπη. Α, να ακούγεται η γλώσσα τους. Βέβαια. Υπάρχουν πολλοί έξυπνοι άνθρωποι. Να ακούγεται η γλώσσα η τουρκική μόνο με υπότιτλους. Με γράμματα. Καταλάβατε. Και άμα τα έχετε και συγγενείς και φίλους που περισσότεροι, κυρίως οι μεγάλες γυναίκες, έχουν μάθει τουρκικά. Μου το λένε αυτό γιαγιά δηλαδή. Μου. Ναι, φίλοι μου και συγγενείς μου και εμένα. Και κάνουμε μια σάτυρα γενικά που είναι στην ουσία πρέπει να βάλετε κάποιον να σκεφτούν πολύ σοβαρά. Αν έπρεπε, Μάρκο, να υπάρξει μια τηλεοπτική παραγωγή που να αντικαταστήσει ένα τουρκικό σύριαλ, αλλά ξέρουμε ότι οι ελληνικές παραγωγές στοιχίζουν και σου έλεγαν θα έρθεις να το κάνεις
χωρίς υψηλές αποδοχές. Ενδεχομένως, με πολύ μειωμένες αποδοχές θα το έκανες. Για να, κάποιο για να αντικαταστήσει ένα τουρκικό σύριαλ. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Όχι, δεν έχω κάτι με τους Τούρκους. Απλά λέω είναι πολύ έξυπνη πολιτική τους και έχουν καταφέρει να μπουν στα σπίτια όλων των Ευρωπαίων. Γιατί όλες τις χώρες κάνουν την επιτυχία αυτή που κάνουν. Γιατί είναι πολύ ακριβές παραγωγές και έχουν καταφέρει, ενώ υπήρχε γενικά μια τάση απέναντι στους Τούρκους, έχει καταντήσει να τους συμπαθούν όλοι οι Ευρωπαίοι. Και δεν είναι κακό να τους συμπαθούμε. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολιτική. Οι λόγοι που γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα που είπες Ευρωπαίοι, πήγε και το μυαλό μου και στο Euro, που αύριο είναι και μεγάλη μας μάχη με τη Γερμανία, που και εκεί πέρα έχει πάρει ψηλοπολιτική χρειά το θέμα του ποδοσφαίρου, διότι οι εφημερίδες οι ελληνικές με τις γερμανικές μεταξύ τους ανταλλάζουν ψηλοπειρά. Ειδικά ναι. Μετά όταν μαθαίρθηκε και η είδηση ότι η Μέρκελ θα παραστήκε στο γήπεδο αύριο, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Καταλαβαίνω. Εκείνη... Το θέμα είναι άμα χάσουν οι Γερμανοί τι θα πάθουν από τη Μέρκελ μετά. Οι Γερμανοί... ότι είναι μέσα στο γήπεδο. Οι Γερμανοί εντωμεταξύ, ξέρεις, όσο πλησιάζει και η μέρα της αυριανής αναμέτρησης, όλο και ζορίζουν περισσότερο τα δημοσιεύματά τους κατά της Ελλάδας. Θέλω να πάμε να δούμε παρέα ένα βίντεο που αφορά.